Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κρισιμότητα των περιστάσεων μας κάνει να σκεφτόμαστε από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που κοιμόμαστε το τι θα γίνει με το μέλλον το οικονομικό της χώρας και πού πηγαίνουμε μέσω συμφωνιών ή μη συμφωνιών. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα μας, τα οποία τα παραγνωρίζουμε σε αυτή τη φάση, προβλήματα διαχρονικά και προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στους επόμενους σύντομους καιρούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια οργανωμένη αντίδραση και αντίσταση στα όσα συμβαίνουν στον περίγυρό μας. Η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, προσεγγίζει την Αλβανία μέσω του Έντι Ράμα και έχει πετύχει να διεμβολήσει τη συμφωνία που ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριό του ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη ανάμεσα στη χώρα μας και στην Αλβανία. Και αυτό γιατί μια τέτοιου είδους συμφωνία δημιουργεί προηγούμενο, το οποίο δεν θέλει η Τουρκία να υπάρχει, γιατί θέλει να κινείται σε αχαρτογράφικα τα νερά, προκειμένου να έχει την Ελλάδα υποχείριό της, να την έχει την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο δεσμευμένη, στο να μην κάνει καμία κίνηση για να μπορέσει έτσι να υπάρξει και μια επιτέλους συμφωνία σε αυτό το τομέα. Έχουμε και αυτές τις συναντήσεις που γίνονται ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους διπλωμάτες, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τις 50, αν δεν κάνω λάθος, και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα τα τελευταία 40, πόσα, 30 χρόνια. Και γενικά έχουμε μια Τουρκία η οποία κινούνται πάντα επιθετικά και εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Αγνοούμε από μια την ιστορία και από την άλλη δεν μελετάμε το ιστορικό παρελθόν και το γειτονά μας παράλληλα, για να μπορούμε να δούμε τα πραγματικά προβλήματα και να δούμε και τι κινδύνους εγκυμονεί στο μέλλον αυτή η υπόθεση που λέγεται μουσουλμανική διείσδυση και μετακίνηση προς την περιοχή τη δική μας μέσα από την Τουρκία, μέσα από αυτούς που περιμένουν ήδη στα παράλια της Τουρκίας να περάσουν τη χώρα μας. Και αυτό χωρίς καμία διάθεση να είναι κανείς άνθρωπος που τα βλέπει με αρνητικά, τα βλέπει με αρνητικό βλέμμα απέναντι στους δυστυχισμένους ανθρώπους που με τις οικογένειές τους μετακινούνται προς τη χώρα μας λόγω του πολέμου στη Συρία. Παράλληλα, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα θέμα και στις συμφωνίες εξοπλισμών και γίνεται και πολλή συζήτηση γιατί να μην μειωθούν περαιτέρω τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά βεβαίως πρέπει να υπολογίζει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μικρή ομπρέλα προστασίας, αλλά εάν τα πράγματα κάπου σκαλώσουν και η Ελλάδα βρεθεί ενώπιον χωρίς να έχει αυτή την ομπρέλα, ενδεχομένως βρεθεί μόνη της, ας πούμε, σαν την καλαμιά στον κάπο, ενδεχομένως τα προβλήματα θα οξυνθούν, γιατί ο γείτονας, ο κακός μας γείτονας, καιροφυλακτεί. Και όλη αυτή η ιστορία προσέγγισης δείχνει προσέγγιση που έχει ως αντικείμενο όχι αμοιβαίες υποχωρήσεις, όχι ένα σημείο δίκαιης συμφωνίας, αλλά ελληνικές υποχωρήσεις που οδηγούν την Ελλάδα σε μια περίπλοκη συρρήκνωση. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα θέματα και η ιστορία κυρίως όλων αυτών των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι τη σημερινή νεότερη Τουρκία και την νεοοθωμανική διείσδυση, δηλαδή ενός Ιμπέριουμ με αποδέκτες την Ελλάδα και τα Βαλκάνια ευρύτερα και τις γύρω περιοχές της Τουρκίας, θα τη δούμε τώρα μέσα από μια καινούργια έκδοση που έκανε ο κύριος Θεόδωρος Μπατρακούλης, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Τουρκία και Ανατολικά Ζητήματα», τον οποίο σε εκδόσεις Ινφογνώμων, τον οποίο έχουμε κοντά μας και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα σας, κύριε Μπατρακούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σε όλους. Ο κύριος Μπατρακούλης είναι διδάκτορ γεωγραφίας και γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Παρί 8, του Σεντενή, και είναι και δικηγόρος. Παράλληλα, κοντά μας είναι και ο κύριος Γιώργος Φίλης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, και έχουμε ένα δίδυμο ανθρώπων που μπορούν να το δούμε και να
προσεγγίσουμε το θέμα μας και να συζητήσουμε και για το πώς διαχειρίζεται και πώς είδε μέσα από την έρευνά του και τη μελέτη του την ιστορική ο κύριος Μπατρακούλης αυτή την υπόθεση της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Νέας Τουρκίας, της Τουρκίας και τώρα μιας νεοοθωμανικής άποψης που εκφράζεται από το δίδυμο Ερντογάν Νταβούτογλου. Κύριε Μπατρακούλη, ξεκινώντας με εσάς, θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν πόσο καιρό δουλέψετε για αυτή τη μελέτη και βλέπουμε εδώ, έχουμε αισίως πόσες σελίδες, 650 σελίδες το βιβλίο. Λοιπόν, για να γράψετε αυτό το υλικό που παρουσιάσετε στο κοινό πριν από κάποιες ημέρες, πόσο δουλέψατε, με τι μεθοδολογία δουλέψατε και ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτή την προσέγγιση στη γεωπολιτική που κάνατε σε σχέση με την Τουρκία. Να θυμίσω κιόλας ότι το θέμα της γεωπολιτικής θέσης Ελλάδας προβάλλεται και προβλήθηκε στις διαπραγματεύσεις με σκοπό και στόχο να επισημανθεί αυτό το γεγονός, μια και η Ελλάδα έχει ένα γεωστρατηγικό χώρο πολύ κρίσιμο, αλλά και από την άλλη μεριά είναι και επικίνδυνος γιατί δημιουργεί και ανοίγει ορέξεις στους γείτονές της. Κύριε Παπαδόπουλε, η μελέτη αυτή έχει αρχίσει... Ναι, συνεχίστε κανονικά. Έχω αρχίσει αυτή την ενασχόληση με τα ζητήματα της Τουρκίας ουσιαστικά από το 1993. Τότε ήμουνα στο Παρίσι και... ήταν η περίοδος που εκδηλώνονταν οι σημαντικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή και στα Βαλκάνια επίσης και στο ευρύτερο σύστημα γεωπολιτικό μέσης Ανατολής, Ανατολικής Μεσογείου, Καυκάσου και Κεντρικής Ασίας. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχα αρχίσει να σκέφτομαι, συνέλαβα δηλαδή ότι ζούσαμε μια αναπροσαρμοσμένη επανεμφάνιση του ανατολικού ζητήματος, το οποίο είχε ταλανίσει τις χώρες και τις διπλωματίες και τους λαούς της περιοχής, αλλά και της ευρύτερης διεθνούς, και τον ευρύτερο διεθνή χώρο και την Ευρώπη, από τον 16ο αιώνα τουλάχιστον και ιδιαίτερα από την περίοδο των πολέμων των Ναπολεοντίων και μετά και την Επανάσταση του 21 βεβαίως, η οποία ήταν μια σημαντική φάση. Πώς διεισδύεται σε αυτή την ιστορική διαδρομή, δηλαδή πώς τη βλέπετε, με ποια οπτική γωνία γεωπολιτική κατά βάση ή θέλετε να δείτε και το ρόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της αφύπνισης των εθνικών ομάδων που έκαναν τις επαναστάσεις τους και οδήγησαν στα εθνικά κράτη. Η μέθοδος που εφάρμοσα προσπάθησα να είναι συνδυασμός και των ιστορικών ζητημάτων αλλά και της γεωπολιτικής μεθόδου. Αυτό άλλωστε καταγράφεται και στην εισαγωγή όπου υπάρχει μια ενημέρωση του αναγνώστη για τα ζητήματα της γεωπολιτικής. Αλλά βλέπω και τις πολλές παραπομπές που έχετε σε άλλους συγγραφείς θεμάτων ιστορικών της περίοδου που έχετε και εσείς εδώ αναδεικνύετε και αναλύετε, που δείχνει ότι έχετε μια πλούσια βιβλιογραφία που έχετε εξαντλήσει για να γράψετε τη δική σας προσέγγιση στην ιστορία αυτής της περίοδου. Πραγματικά προσπάθησα να προσφύγω σε μια πλούσια βιβλιογραφία. Καταγράφεται σε περίπου 45 σελίδες, πολύγλωση, και με αναφορές σε τουρκικές πηγές και συγγραφείς. Και προσπάθησα ακριβώς η διεργασία είναι συνδυασμός. Και γι' αυτό άλλωστε καταγράφεται και στον υπότιτλο, είναι γεωιστορική γεωπολιτική μελέτη. Μάλιστα. Και είναι, βλέπω, ο πρώτος τόμος που σημαίνει ότι θέλετε να προχωρήσετε και να συνεχίσετε με ένα δεύτερο τόμο.
Ο πρώτος που, τι περιγράφει, ποιες περιόδους περιγράφει? Ο πρώτος ξεκινάει από την κλασική Οθωμανική Αυτοκρατορία και φτάνει μέχρι και την... καλύπτει την περίοδο και του πολέμου του Ελληνοτουρκικού του 19-22 και τη συνθήκη της Λοζάνης και το εγχείρημα το κεμαλικό για την εκοσμίκευση και την μεταρρύθμιση που επιβλήθηκε από τον Κεμάλ και τους περί αυτών. Φαντάζομαι μετά το δεύτερο τόμος θα περιγράφει την νεότερη ιστορία των σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας. Ναι, ο δεύτερος τόμος λοιπόν θα περιγράφει, μετά το 22, θα περιγράφει τις εξελίξεις που συνέβησαν μετά, έτσι, και θα δίνει έμφαση βεβαίως και στην προσπάθεια για εθνική ομογενοποίηση που... Με τις μετακινήσεις πληθυσμών. Με τις μετακινήσεις και τις εξοντώσεις πληθυσμών. Στην ουσία μιλάμε σήμερα μιλάμε για τις γενοκτονίες και θα κάνω και μια αναφορά για το ζήτημα αυτό, διότι πραγματικά άλλαξε ριζικά η σύνθεση του πληθυσμού της Μικράς Ασίας μέσα σε μια δεκαετία από το 1914 έως το 1924. Και συνέχισε αυτό το εγχείρημα με την προσπάθεια, γι' αυτό μίλησα ότι ο δεύτερος τόμος μιλάει και για την εθνική ομογενοποίηση και όσα υπολείμματα και όσες ομάδες είχαν απομείνει στη Νέα Τουρκία μετά το 1923 έγινε μια συστηματική προσπάθεια αφομοίωσής τους και εκτουρκισμού τους. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα λίγο στον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, Τουρκία και να σας πάω λίγο και Ευρώπη. Πώς βλέπετε αυτή τη σχέση μέσα και από τις σελίδες του βιβλίου, γιατί όπως ξέρουμε η Ευρώπη είχε καθοριστικό ρόλο και μας είπατε και κάτι σε σχέση με τους Γερμανούς στην παρουσίαση του βιβλίου, που είστε ένας από τους ομιλητές, σε σχέση με τον Γερμανό που λέτε ότι αναδιοργάνωσε τον τουρκικό στρατό επί Κεμάλ και ήταν και άνθρωπος που τους καθοδηγούσε πώς θα εξαφανίσουν το ελληνικό γένος από τη Μικρά Ασία. Αφού σας ευχαριστήσω και εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, και τον κύριο Παντρακούλη, πρώτον για την εμπιστοσύνη να προωθήσω, αν μπορώ να παρουσιάσω το βιβλίο του, και φυσικά για την πρόσκληση στην εκπομπή σας σήμερα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα πολύ βασικά. Πρώτον, κύριο, το οικονομικό μέλλον της Ελλάδος, επιτρέψτε μου να πω γιατί οι μέρες είναι κρίσιμες γενικά, άπτεται και με το γεωπολιτικό μέλλον της Ελλάδος. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί οικονομικά στη χώρα μας είναι ένας από τους πυλώνες ισχύως ενός έθνους κράτους οικονομία. Αν δεν πάμε καλά στο οικονομικό επίπεδο, θα έχουμε άμεσες επιπτώσεις, όπως είπατε στον πρόλογό σας, και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Διότι, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι πυλώνες ισχύως ενός κράτους είναι η οικονομία, η πολιτική, η άμυνα και ο πολιτισμός. Και οι συμμαχίες, βέβαια. Αυτό. Λέω άμυνα, η πολιτική της. Άρα, λοιπόν, εάν κάτι πάει άσχημα στον οικονομικό πυλώνα, σίγουρα θα έχουμε αντίκτυπο στο γεωπολιτικό. Και έρχομαι στο βιβλίο του κυρίου Παντρακούλη, του φίλου του Θόδωρου, και στο ερώτημά σας. Ο Ετσεβίτη το 1999, μα θυμάστε, είχε πει όταν ήραμε το βέτο, ένα από τα πολύ έξυπνα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση Σιμίτη εκείνη την εποχή. Και δεν είμαι σημητικός, αλλά οφείλω να το παραδεχτούμε αυτό. Ήταν ένας πολιτικός ελιγμός. Ναι, ήρε το βέτο. Όταν ήρε για το βέτο. Η εισδοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ετσεβίτ, ξέρετε τι είπε. Τώρα θα δουν οι Τούρκοι ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν η Ελλάδα. Που βέβαια έχουμε προβλήματα ως χώρα με την Τουρκία. Χρησιμοποιήθηκε η Ελλάδα από τους Ευρωπαίους για να μην έχουν προβλήματα στην Τουρκία σχέση με τις εμπορικές τους σχέσεις. Ακριβώς. Είναι πολύ απλό, χωρίς να... Πολύ απλό, χωρίς να επισερχόμαστε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αναλύσεις και διεισδύσεις. Το είπε ο ίδιος ο Ετσεβίτ και ήταν πολύ βολική η Ελλάδα και για τους φίλους μας τους Γερμανούς και για τους Γάλλους κατά δεκαετίες. Τώρα που η Ελλάδα έφυγε από τη μέση, εάν μπορούμε να το πούμε έτσι, υπό την έννοια ότι ξεκίνησαν οι ταξιδιακές διαπραγματεύσεις, έχουμε μηδέν ιστοπιλίκο μετά από 15 χρόνια. Άρα, αυτό που θέλω να πω για τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη και όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο του κ. Παντρακούλη, είναι κάτι πολύ απλό. Η Τουρκία, στην περίοδο της, αν μου επιτρέπετε, εθνογένεσης της, δηλαδή της δημιουργίας του τουρκικού έθνους, γιατί πρώτα φτιάχτηκε κράτος και μετά οι Τούρκοι και ο Κεμάλ προσπάθησαν να φτιάξει έθνος. Δεν είναι ότι υπήρχε έθνος τουρκικό όπως υπήρχε ο ελληνικό και ύστερα φτιάξαμε κράτος. Η Τουρκία έγινε ανάποδα. Πρώτα φτιάχτηκε το κράτος του Κεμάλ και είπε: «Οκ, ας κάνω Τούρκους τώρα». Όπως είπαν και οι Ιταλοί, ο Καβούρ και οι προηγούμενοι στο 19ο αιώνα, ας φτιάξουμε πρώτα, τώρα που φτιάχτηκε το Ιταλικό κράτος, ας φτιάξουμε και τους Ιταλούς.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε η ευρωπαϊκή ιδέα και ο εθνικισμός, ο δυτικοευρωπαϊκός, όπως έχει αναπτυχθεί από το διαφωτισμό και μετά, για να φτιαχτεί αυτό το μόρφωμα, εν πάση περιπτώσει, στο κράτος της Τουρκίας και η εθνική συνείδηση, όποια υπάρχει, η οποία είναι δυνατή σε πολύ μεγάλα βέβαια μέρη του πληθυσμού, αλλά όχι σε όλους. Έως εκεί όμως, από εκεί και ύστερα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η σχέση της με την Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων όντας και διδάκτορ γεωπολιτικής, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, για να μπει και να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπογράψει όλα τα οποία αποτελούν το κοινοτικό κεκτημένο. Δεν υπογράφει πολύ σημαντικά θέματα. Προφανώς το είπατε και εσείς πριν για την ΑΟΣ, το δίκαιο της θαλάσσης δεν το υπογράφει. Δεν αναγνωρίζει Κυπριακό κράτος. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο με τυπικούς όρους να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια υπάρχουν και οι ουσιαστικοί, οι οποίοι έχουν να κάνει με το μέγεθος της χώρας, την οικονομική αφέμαξη της Ευρώπης, εάν μπει η Τουρκία μέσα, ειδικώς στην κοινή αγροτική πολιτική και σε άλλα ζητήματα, την κίνηση ανθρώπων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Είναι μια σχέση αγάπης και μίσους, αλλά γεωπολιτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε μια Τουρκία ως έχει αυτή τη στιγμή, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η προσέγγιση σε σχέση με το βιβλίο, για να πάμε τώρα πίσω στην ιστορία. Για θυμίστε μας αυτή την ιστορία του Τούρκου στρατιωτικού. Η γερμανική στρατιωτική αποστολή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και θα υπενθυμίσω ότι υπάρχει και στη φωτογραφία. Ο φίλος Θόδωρος έχει βάλει, αν μπορείτε και στο βιβλίο να το δείτε, υπάρχει εδώ. Αυτός είναι ο στρατηγός. Ναι. Δεξιά είναι ο στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς. Και εδώ είναι ο Κεμάλ. Ο πρώτος είναι ο Ισμαήλ Ενβέρ, ένας εκ των ηγητών της Τριανδρίας, της νεοτουρκικής. Και στη μέση είναι ο Μουσταφά Κεμάλ. Και η φωτογραφία είναι από μία ανάπαυλα των μαχών της Καλλίπολης. Στην Καλλίπολη. Είναι η ιστορική φωτογραφία. Κλείνουν και 100 χρόνια. Δηλαδή ήταν επικεφαλής της στρατιωτικής ομάδας, τέλος πάντων, των στρατηγών. Ήταν και ο Γερμανός. Όχι, ήταν διοικητής, πρώτον, ήταν διοικητής στην ουσία των στρατιωτικών δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, τουλάχιστον στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και της Καλλίπολης και γενικά των δυνάμεων οι οποίοι υπερασπιζόντουσαν την Κωνσταντινούπολη. Και βέβαια ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να αναδιοργανώσει τις Οθωμανικές Ένοπλες Δυνάμεις μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Άρα, γιατί καταλαβαίνω που πάτε τη σύνδεση, ναι, ο γερμανικός παράγοντας, αυτός ο δυτικοποιημένος βιομηχανικός, αν μπορείτε να πούμε, παράγοντας, ακόμα και σε πόλεμο, πώς διεξάγει το πόλεμος, ήταν ένας από τους κύριους μοχλούς, οι οποίοι οδήγησαν τους νεοτουρκικό καθεστώς στις γενοκτονίες, οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, από το 1914 μέχρι το 1924, και στην ουσία οδήγησαν στην δυστυχώς εξαφάνιση κάθε... Μια άλλη ερώτηση. Αυτός ο Γερμανός... Αν επιτρέπετε εδώ μία... Κύριε Πατρακούλη, ναι. Από την έρευνά σας προκύπτει ότι αυτός ο Γερμανός ήταν μισθοφόρος ή ήταν απεσταλμένος του γερμανικού κράτους? Ήταν ο επικεφαλής της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής. Επισήμως. Άρα επισήμως τον είχε στείλει το γερμανικό κράτος. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Δεν είναι η πρώτη φορά που φτάνει το 1913. Που τότε 14 Δεκεμβρίου του 1913. Από το 1882, δηλαδή αμέσως μετά το συνέδριο και τη συνθήκη του Βερολίνου, υπάρχει η προσπάθεια της καϊζερικής Γερμανίας να αναπτύξει τις σχέσεις της σε πολλαπλά επίπεδα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία του Αμπτούλ Χαμίτ Δεύτερου, και με οικονομικές συμφωνίες που οδηγούν στις αρχές του 20ου αιώνα σε συμφωνίες για την ανάληψη της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Βερολίνου-Βαγδάτης, και βεβαίως με σειρά από τότε υπάρχει. Οι πρώτες αποστολές, οι στρατιωτικές, φτάνουν τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο σιδηρόδρομος δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν αφορά μόνο. Έργο μηχανικών. Η διείσδυση, λοιπόν, η προσπάθεια για προώθηση, το Drang nach Osten το λεγόμενο, είναι τώρα, για να μιλήσουμε με όρους ιστορικούς. Και ο γερμανικός όρος ήταν Drang nach Osten, δηλαδή η όθηση προς Ανατολάς. Η οποία, βέβαια, κεντρικό της σημείο, χωρίς να είναι το μοναδικό, ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
αφορούσε και την Ουκρανία ακόμα, η περιοχή και τις περιοχές. Αλλά όσον αφορά αυτό, θέλω να τονίσω ότι είναι μακροχρόνια η προσπάθεια της γερμανικής, του γερμανικού δεύτερου Ράιχ να ελέγξει σε πολλαπλά επίπεδα την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να την αξιοποιήσει, να αξιοποιήσει ακόμα, αν θέλετε, και τους πόρους, τους ορυκτούς της Μικράς Ασίας, που είναι πολύ σημαντικοί και το ήξεραν αυτό οι τότε σχεδιαστές της γερμανικής πολιτικής, αλλά και ως όχημα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις πόρους τους ενεργειακούς της Μέσης Ανατολής και να εκτοπίσουν όπως... Εξού και σιδηροδρομική γραμμή που θα μετέφερε αυτούς τους πόρους, γιατί τότε δεν είχαμε άλλου... Και να εκτοπίσουν, τη Βρετανική Αυτοκρατορία στον ευρύτερον αυτό χώρο. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό για τους σιδηρόδρομους που λέει ο κ. Πατρακούλης είναι πολύ σημαντικό. Είναι εργομηχανικής, αλλά η όλη ουσία ήταν ότι οι Βρετανοί φοβήθηκαν ότι οι Γερμανοί θα μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή και στη Μεσοποταμία, έτσι ώστε να τους χτυπήσουν στην Περσία και στο Αφγανιστάν. Ο σιδηρόδρομος έχει στην ουσία εκείνη την εποχή παίζει το ρόλο των αγωγών φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή. Είναι έργα μηχανικής, αλλά καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί τέτοιες σχέσεις μεταξύ των κρατών, τα οποία αποκτεί μια γεωπολιτική δυναμική και ενώνει, δημιουργεί συμμαχίες. Γι' αυτό το ότι οι σιδηρόδρομοι ήταν πολύ πολύ σημαντικοί για τις διάφορες συμμαχίες. Και το δεύτερο που να ήθελα να συμπληρώσω στον κύριο Πατρακούλη ήταν ότι η Τουρκία μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επειδή οι Γερμανοί τους δώσανε δύο θωρυκτά στην ουσία, τον Γκέμπεν και τον Μπρεσλάου, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν δύο θωρυκτά γερμανικά, τα οποία όταν ξεκίνησε ο πόλεμος οι Βρετανοί είχαν παραγγείλει δύο ντρέτνοτ, δύο θωρυκτά σύγχρονα οι Οθωμανοί, για να μας διώξουν από το Αιγαίο. Αυτό μετά τις ναυμαχίες που είχαν, είδαν ότι πρέπει να εξυγχρονίσουν το στόλο τους. Ξεκινάει ο πόλεμος, οι Βρετανοί δεν τους δίνουν τα θωρυκτά και ο Κάιζερ διατάζει να πάνε δύο θωρεκτά μιας γερμανικής μοίρας που βρισκόταν στη Μεσόγειο, στην Κωνσταντινούπολη, και οι ναύτες αλλάξανε από τα πηλίκια, βάλαν φέσια. Δηλαδή αυτό που κάνανε ήταν, στην ουσία μεταφέρανε μια νυχτή δύο γερμανικά θωρεκτά στους Οθωμανούς, και οι Οθωμανοί με αυτά τα θωρεκτά, ξέρετε τι κάνανε, πήγαν και βομβαρδίσανε τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας, και έτσι μπήκε η Τουρκία στο πλευρό της Γερμανίας στον πόλεμο. Για να πούμε όμως και του στραβού το δίκιο και να είμαστε δίκαιοι, οι Οθωμανοί πλησιάσανε πρώτα τους Βρετανούς. Είχαν πλησιάσει και τους Ρώσους μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά οι Βρετανοί δεν θέλαν να κοκορδίσουν τη Ρωσία, γι' αυτό δεν κάνανε κάποια συμμαχία με τους Οθωμανούς. Οπότε οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να στραφούν προς τους Γερμανούς. Και έτσι μετά η ιστορία πήρε τον δρόμο της. Όπως πολύ ωραία τη γράφει ο κύριος Πατρακούλης. Και αν επιτρέπετε, θα αναδιαβάσω μικρό κείμενο, πέντε σειρές από το βιβλίο το παρατίθεται, τα οποία είχαν γραφεί στη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και λέει το εξής: «Η μόνη λύση στο ανατολικό ζήτημα που θα ευνοούσε τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία», έγραφε ο Ρίτερ στο βιβλίο του Μπερλίν Μπαγκδάτ, «θα ήταν η συμμαχία των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης ως προστατήδων δυνάμεων της Μικράς Ασίας, με το προνόμιο να μπορούν να απικήσουν τη χώρα. Αδειάστε τη Μικρά Ασία από τα ηθαγενή στοιχεία που σας στέκονται εμπόδιο», έλεγε εκείνο τον καιρό η προσική κυβέρνηση του Σταλάτ και Εμβέρ. «Είσαστε δάσκαλοι στην τέχνη της εκένωσης και εμείς θα αντικαταστήσουμε αυτούς τους σκύλους τους Έλληνες, τους ταραχοποιούς και άπλιστους, με καλούς και τίμιους εργατικούς από την Κεντρική Ευρώπη, υποταγμένους και υπάκους, οι οποίοι θα σας αποδώσουν στο εκατονταπλάσιο αυτό που η εξαφάνιση των Ελλήνων θα σας έχει στερήσει. Και τα ωφέλη από την επιχείρηση θα είναι για σας σημαντικότερα από ό,τι όλη η θησαυρή του Χαλίφη». Αυτό παρατίθεται από τον Φελίξ Σαρτιό στο βιβλίο του «Ελληνική Μικρά Ασία». Μάλιστα. Και αυτά όλα έτσι γίνονται στο πλαίσιο αυτό της τεράστιας αναστάτωσης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που πρέπει να θυμίσουμε σε ό,τι αφορά την οικονομική πλευρά, υπάρχει η οποία πολλές φορές υποτιμάται,
η πλειονότητα του κεφαλαίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν στα χέρια των μουσουλμάνων, ήταν στα χέρια των μη μουσουλμάνων. Ναι. Κυρίως Ελλήνων, σε πρώτη Αρμένοι και Εβραίοι. Μα η αστική τάξη. Ήταν η αστική τάξη. Το μεγαλύτερο μέρος της αστικής τάξης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν μουσουλμάνοι. Όμως αυτό που συμβαίνει και το οποίο προσπάθησα να αναλύσω και στο βιβλίο αυτό και θα αναλύσω βεβαίως περισσότερο και στο δεύτερο τόμο, είναι γιατί αυτά τα βγάζουν σήμερα και σύγχρονοι ιστορικοί από την Τουρκία, ότι δηλαδή υπήρξε ακριβώς και σχεδιασμός για την οικονομική αλλίωση της όλης αυτής της περιοχής, ώστε να επικρατήσει, να περάσουν οι περιουσίες και ο έλεγχος στα χέρια μουσουλμάνων. Μάλιστα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.